Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη για όσους δεν με ξέρετε και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πέρασα στους top 5 του Greek Face Awards και αυτό σημαίνει ότι πάμε στο τελικό. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε το unboxing του κουτιού που μας έστειλε η NYX Professional Makeup για τους top 5 του Greek Face Awards. Παίζει να είναι και πιο βαριά από τις υπόλοιπες. Το αφήνω στη μαμά μου. Παίρνω το μαχαιράκι μου. Okay. Λοιπόν, παιδιά, έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το θέμα. Είναι πάνω το... το χαρτί. Not now. Λοιπόν, έχουμε αρχικά μία μαύρη σακούλα. Έχουμε αρχικά αυτό το στεφάνι. Μου κάνω κάτι σε αρχαία Ελληνίδα θεά, έτσι. Θα πεθάνω. Αυτό δηλαδή είναι στοιχείο για το θέμα μας. What the... Λοιπόν... Αυτή είναι μία μπλούζα από PCP και γράφει πάνω μπάρας. Αφού το καταφέραμε στο προηγούμενο βίντεο, μας αξίζει. Μου αξίζει. Foxy Lady, παιδιά, αχ, τι ωραία που είναι αυτά. Μου θυμίζει το piercing μου που είχα στον αυχένα. Είχα με τέτοια στρεσάκια, αλλά το έβρω. Λα. Το μάτιασα. Τώρα το νιώθω. Τώρα μάλιστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τέλειο αυτό το μπλουζάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, PCP. Παιδιά, το αγαπώ. Το αγαπώ. Λοιπόν... τι να πρωτοδώ. Λοιπόν, αρχικά βλέπω να κυριαρχεί στο κουτί ένα βαλιτσάκι. Είναι από NYX Professional Makeup. Είναι ένα βαλιτσάκι που φαίνεται έτσι πολύ επαγγελματικό για να βάζεις τα καλλιτικά σου και ανοίγει και έχει και άλλες θήκες και είναι πανέμορφο. Είναι τέλειο. Cute. Α! Λοιπόν, έχουμε και το Yes I Am από Cassarelle. Παιδιά, θέλω να το μυρίσω τόσο πολύ. Έχω ακούσει τα καλύτερα για το άρωμα. Σε πολλές έγινε το αγαπημένο. Και παιδιά, είναι εκπληκτικό. Λοιπόν. Πανέμορφο. Λοιπόν. Καλέ. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι και γλυκό αλλά και δροσερό. Για τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κασαρέλη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μας έστειλαν και τουφάκια, Wicked Lashes, singles. Βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε 3 πούδρες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ ωραίο και περίεργο καπάκι. Δεν ξέρω... μου κάνει εντύπωση. Λέγονται No Filter και είναι Finishing Powder. Καλά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το packaging τους. Δεν ξέρω, μόνο σε μένα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Α, βλέπω και άλλες πούδρες. Έχουμε 3 Stay Matte But Not Flat. Έχω ήδη
Μία απόχρωση, δεν ξέρω ποια έχω, δεν θυμάμαι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα, έχουμε. Τι είναι αυτά, είναι ombre blush. Α, είναι ombre blush, ναι, οκ, μόλις το είπα. Για τη σκιά, νομίζω ότι κάποιος είναι εκεί πέρα, αλλά δεν είναι κανένας. Είναι απλά η σκιά, το φως και η βλεφαρίδα. Γι' αυτό όμως κοιτάω έτσι, είναι επειδή νομίζω ότι είναι κάποιος. Μία πορτοκαλί, μία πιο ροζ και μία καφετή. Οκ. Okay. Από εκεί που είχα μόνο δύο ροζ για όλα τα χρόνια που βάφουμε, με αυτό το διαγωνισμό έχω πολλά ροζ. Μπράβο μου, μπράβο μου. Yes, μας έστειλαν τα Where We Glow, παιδιά, τα καινούρια, που είναι στη συσκευασία του Drop Foundation. Α, ανυπομονούσα τόσο πολύ. Ήθελα να πάω να δοκιμάσω σε κάποιο κατάστημα, αλλά δεν είχα καθόλου χρόνο να πάω, να περάσω κάποια ώρα που θα ήταν ανοιχτό. Είναι Liquid Booster, λοιπόν, για λάμψη. Και μπορείς να το βάλεις μόνο τους, μπορείς να το βάλεις στο Foundation, ή μπορείς να το βάλεις μόνο τους, τελεία. Δεν ξέρω αν είναι όλες οι αποχρώσεις αυτές, νομίζω ότι είναι όλες από τη σειρά. Βασικά θα δοκιμάσω μια, δεν αντέχω, θα δοκιμάσω αυτή εδώ την, πώς πούμε, είναι πιο πορτοκαλί. Αχ, παιδιά, έχει, είναι τέλεια. Λοιπόν, θα τη βάλω λίγο στο γόνατό μου. Θα τη βάλω στο όλο γόνατο, γιατί αυτό έχει πολλά σημάδια. Όχι ότι αυτό δεν έχει, γιατί ο Κιου με έχει καταφάει. Λοιπόν, όπα, δεν το έκανα. Λοιπόν, βάζω μια στα γόνα. Γιατί δεν ξέρω τι φαίνεται στην κάμερα, γιατί όπως σας είπα δεν βλέπω. Θέλω να βάλω κι άλλα. Σαν να πνίγει και κάποιος ακούστηκε. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω αφήσει τη σκέψη στο θέμα, γιατί έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ με αυτά τα προϊόντα. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, βλέπω μια παλέτα. Λοιπόν, βασικά βλέπω από τις αγαπημένες μου παλέτες. Είναι η Lid Lingerie. Είναι πάρα πολύ φυσικές, υγιεινές αποχρώσεις. Παιδιά, είναι μια must have παλέτα για μένα, πραγματικά. Λοιπόν, βλεφαρίδες είναι στο στυλ Vixen. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα δύο strobe sticks. Παιδιά, τα αγαπώ. Ήθελα και αυτά να τα πάρω. Είναι holographic stick. Ουσιαστικά τα χρώματά τους είναι holo. Είναι ένα μπλε και ένα ροζ. Αγαπώ. Και αν υπομονώ να τα βάλω απλά, να μην βάλω τίποτα, να μην βάλω make-up, να βάλω μόνο τέτοια, μόνο λάμψεις, να λάμπω. Και να λιώνω με αυτά τα φώτα. Εδώ έχουμε την 3 Steps to Sculpt. Είναι μία παλέτα για face sculpting. Ναι. Και κάτι μου είπε. Έχει και ένα tough. Το sculpt δεν είναι sculpt, είναι sculpt. 3 Steps to Sculpt Palette. Ναι. Face Sculpting Palette. Οκ, okay, ωραία, το βρήκαμε. Είναι παλέτα φωτοσκίασης γλυπτικής, όπως μας ενημερώνουν και πίσω. Τώρα, έχουμε. Βλέπω αυτά τα βαζάκια. Αυτή είναι μια βάση για τα μάτια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ένα gel το οποίο κάνεις και liner, αλλά και για σβήσιμο. Και είναι στην απόχρωση brown. Εδώ είναι η απόχρωση black, jet black. Και εδώ είναι η απόχρωση dark brown. Και η προηγούμενη ήταν η brown sketty. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, αυτό είναι το primer από NYX Professional Makeup που λέγεται Honey Dew Me Up. Έχει, όπως βλέπετε, κομματάκια χρυσού μέσα και υπομονώ να το ζήσω λίγο το όνειρο. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ και είμαι πάρα πολύ περίεργη. Συνεχίζω, έχουμε δύο SFX κρεμώδες χρώματα, ένα mauve και ένα καφέ σκούρο. Λοιπόν, τώρα έχουμε τρία eyeliners. Αυτό είναι το, είναι από τη σειρά βασικά όλα, that's the point. Αυτό έχει στρογγυλή άκρη και μπορείς να κάνεις κουκίδες και τελίτσες κατευθείαν, χωρίς να ζορίζεσαι.
τέλειο. Αυτό έχει άκρη πλαγιαστή. Α, που μπορείς να κάνεις και καρδούλες με δύο κινήσεις. Cute. Και αυτό έχει κανονική μύτη. Α, είναι skinny mini. Είναι για πολύ λεπτές γραμμές. Okay. Okay. Συνεχίζουμε με τρία χρώματα από Vivid Brights. Είναι το φούξε, είναι το mauve και αυτό το αγαπημένο μπορδό. Και τώρα έχουμε πάρα πολλά pigments και glitters. Λοιπόν, να τα χωρίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, μάλλον μας έστειλαν όλα τα pigments, pigments τους. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη. Έτσι, ό,τι και να θέλω υπάρχει εδώ πέρα. Οκ. Okay. Ό,τι και να θέλω πραγματικά. Δηλαδή και κίτρινο pigment να θέλω, το έχω. Και τώρα έχουμε τρία glitters σε τέλες από χρώσεις. Συνεχίζω με κολορίστα που μας έχουν στείλει πάρα πολλά προϊόντα, παιδιά. Λοιπόν, βασικά ας το πάρω έτσι που νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι σπρέι και αυτό είναι ένα σπρέι για μπούκλες. Αχ, και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το σπρέι είναι για μπούκλες. Αυτό το σπρέι είναι για κότσο και έχει τέλειο χρώμα. Και έχουμε ακόμα ένα σπρέι, το οποίο σπρέι είναι για να κάνεις πλεξούδα. Και έχουμε δύο ακόμα προϊόντα. Α, wow, αυτό είναι τύπου το μαλλί μετά τη θάλασσα που έχει το αλάτι και κάνει αυτά τα τέλεια κυματιστά μαλλιά. Αυτό είναι το προϊόν. The Beach Wave Mist. Και όμως έχουμε ακόμα ένα σπρέι. Α, το οποίο είναι LAC. Το οποίο είναι LAC τελεία. Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη L'Oréal για όλα αυτά τα τέλεια προϊόντα. Εδώ έχουμε κάποια προϊόντα φρυδιών. Εδώ έχουμε ένα eyebrow gel. Εδώ έχουμε επίσης ένα eyebrow gel. Και εδώ έχουμε μία μάσκαρα για φρύδια. Και είναι στην απόχρωση blonde, δηλαδή είναι για μένα. Και συνεχίζω με τρία μολύβια σε σκούρες αποχρώσεις. Οκ. Okay. Α, πώς ήταν τα faux whites, αυτά είναι faux blacks. Και τώρα έχουμε πάρα πολλά... Λοιπόν, βασικά πριν πάμε στο υπόλοιπο θα δούμε τι έχουμε από ρεγκάλι σε αυτή τη φορά. Αγαπημένα γυαλιά. Καλησπέρα. Παιδιά, δεν χωράνε βλεφαρίδες σας τα γυαλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Regalis Collection. Τώρα έχουμε από Regalis Collection πάλι. Είναι κάτι μαλακό, δεν είναι γυαλιά. Είναι μαγιό. Και μαγιό μας έστειλαν, παιδιά. Και είναι ψηλόμεσο. Είναι ψηλόμεσο. Είναι μπικίνι και το κάτω είναι ψηλόμεσο. Και το πάνω είναι strapless. Έτσι ή έτσι. Δεν ξέρω. Πολύ όμορφο φαίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βγάλω πρώτα αυτά τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί, δεν τα έχω δοκιμάσει. Λέγονται super clicky και είναι σαν στυλό, όχι σαν στυλό, τι είναι αυτά που τα πατάς από πάνω. Και ένα γρήγορο swatch. Βγαίνει προς τα έξω, παιδιά. Δεν παίζεται εκεί στη μίξ. Και έχουμε αυτά τα τρία όμορφα χρώματα, τα οποία ανυπομονώ να δοκιμάσω. Τώρα έχουμε
Διαφέρουν τα καινούργια τα lingerie, τα gloss. Παιδιά, είναι gloss. Μυρίζει... Μυρίζει... Τέλεια. Και όμως έχει... Τέλεια απόδοση χρώματος. Έχει πάρα πολύ... Είναι πάρα πολύ pigmented. Ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, και έχουμε lid lingerie, είναι αυτό matte και είναι μια καφέ απόχρωση. Αχ, lingerie glitter. Λοιπόν, για να δούμε πως γράφει μόνο του. Έτσι γράφει μόνο του. No. Και να δούμε λίγο πως γράφει πάνω από το so clicky. Πολύ ωραίο συνδυασμό έκανα. Ευχαριστώ. Έχουμε κι άλλο lingerie gloss. Όχι, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, γιατί αυτό είναι άνοιχτο. Έχουμε soft matte metallic lip cream. Metallic, πολύ ωραία απόχρωση για metallic. Σκούρα. Και αυτό metallic. Τέλεια. Και έχουμε κι άλλο super clicky. Όχι so clicky, super clicky. Okay. Και άλλο super clicky. Και ένα lid lingerie matte στην απόχρωση. Στην απόχρωση oh so fine. Θυμίζει έτσι λίγο χρήμα. Και σε μια άσπρη απόχρωση που μπορεί να κάνει πολύ καλή για βάση ή για body paint. Και άλλο metallic σε μια mauve απόχρωση. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα metallic αυτά. Α, έχουμε και άλλο super clicky, παιδιά, σε mauve απόχρωση. Οκ, okay, πάλι καλά γιατί τα είδα και είναι φανταστικά. Και είναι έτσι κρεμμόδες. Και έχουμε και άλλη απόχρωση metallic, είδατε δεν τα πιάσα μαζεμένα γιατί με συνεπήρε το τα lingerie, τα gloss. Και άλλη απόχρωση metallic, πιο κοκκινοπή. Και τώρα και άλλη απόχρωση metallic, φούξια. Και έχουμε και lid lingerie σε μια πιο μπορτό απόχρωση. Έχουμε matte lingerie σε μια mauve, πέθαμε ένα τζίρικη απόχρωση. Έχουμε lid lingerie για τα μάτια σε έτσι μια rose pearl, όπως λέγεται, και η απόχρωση. Και στην απόχρωση New Romance. Και τέλος, παιδιά, από το όνειρο που σας είπα ότι είδα, αυτό το είδα. Όσοι είδατε το story μου που σας είπα ότι την μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα ότι είδα στον ύπνο μου, ότι ήρθε και η κούτα, είδα ότι η κούτα μέσα είχε κάποιο ύφασμα. Και ορίστε, κάτω. Για το θέμα δεν ξέρω. Παιδιά, είναι στρογγυλή πετσέτα. Παιδιά, είναι τέλεια. Τι είναι? Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι. Δεν λέει κάπου και ελπίζω όντως να μιλάει και εγώ να μιλούμε τυφλή. Yes. Thank you, ό,τι και να είσαι. Όχι, δεν έχει τελειώσει αυτό το βίντεο, Αφροδίτη, που πας, έχουμε να δούμε το θέμα. Λοιπόν, πού είναι? Α! Λοιπόν. Λοιπόν. Congrats! Είσαι στο top 5 των Greek Face Awards 2018. Ένα βήμα πριν από το τέλος και η δημιουργικότητα αναμένεται να κορυφωθεί. Η δοκιμασία που μπορεί να σε αναδείξει νικήτρια θα σε ταξιδέψει στην αρχαία Ελλάδα. Το θέμα του νέου σου challenge είναι Greek Mythology. Καλή επιτυχία! Θεέ μου! Παιδιά, Greek Mythology. Δεν το είπα σαν Ελληνίδα θεά. Εντάξει, νομίζω ότι πετάνε πάρα πολύ αυτά τα φλεράκια τώρα. Αλλά, παιδιά, δεν το πιστεύω ότι έχω φτάσει μέχρι το τέλος αυτού του διαγωνισμού. Πάμε στον τελικό. Πάμε στον τελικό.
Δεν... Ευχαριστώ πάρα πολύ την NYX Professional Makeup. Ευχαριστώ πάρα πολύ την NYX Professional Makeup και όλους τους χορηγούς μας για όλα αυτά τα πράγματα που μας έχουν στείλει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, και πάρα πολύ χαρούμενη. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ δημιουργικό ταξίδι και θα τα δώσω όλα σε αυτό το τελευταίο βίντεο. Σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ όλους σας για τη συμπαράσταση, για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας. Γενικά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και επίσης, συγχαρητήρια και σε όλα τα υπόλοιπα κορίτσια, παιδιά. Καταπληκτικές ιδέες, καταπληκτικά ταλέντα. Και στα κορίτσια από την αρχή, γενικά, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από πάρα πολλές κοπέλες. Μπράβο μας που φτάσαμε ως εδώ. Και στις άλλες 4 κοπέλες, ανυπομονώ να δω τα δικά τους βίντεο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, παιδιά. Επίσης, για τον τελικό, θα πρέπει να ψηφίσετε και εσείς, θα είστε ο 5ος κριτής ουσιαστικά. Και θα σας ενημερώσω στη συνέχεια γι' αυτό, θα χρειαστώ την ψήφο σας, την αγάπη σας, αν με υποστηρίζετε και αν σας αρέσει αυτό που θα κάνω εν τέλει. Αυτά. Και θα τα πούμε στον τελικό.